Σταθερά προβληματική καταγράφεται και στο Ηράκλειο η διαδικασία εξέβρεσης στέγης μετά τους φοιτητές και για τους αναπληρωτές, που αδυνατούν να βρουν ένα σπίτι για να μείνουν, ειδικά σε περιοχές κοντά στο κέντρο της πόλης. Περίπου μέσα στα μέσα Σεπτεμβρίου, 10 με 15 Σεπτεμβρίου, αν δεν έχουν βρει διαμέρισμα να νοικιάσουν, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στη συνέχεια να βρουν. Γιατί δεν είναι μόνο οι φοιτητές, είναι και οι αναπληρωτές που ενδιαφέρονται για να βρουν σπίτι προς μίσθωση. Τα διαμερίσματα που υπάρχουν, όπως προανέφερα, είναι πάρα πολύ λίγα. Παρά το γεγονός ότι πολλά πια Airbnb μετατρέπονται και πάλι σε μακροχρόνιας μίσθωσης ακίνητα, η κατάσταση είναι απογοητευτική και πάντως ακόμη και στις περιπτώσεις που ένα ακίνητο βρεθεί για ενοικίαση, τα ενοίκια είναι στα ύψη. Αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων εγκαταλείπουν την ενοικίαση με βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα καταλήμματα, πολλά μένουν ξενίκιαστα και πολλοί ιδιοκτήτες έχουν αρχίσει να ξαναστρέφονται στη λύση της μακροχρόνιας μίσθωσης. Από την περσινή χρονιά, ας πούμε, τα μισθώματα σήμερα είναι περίπου 30% ακριβότερα. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα, έχουν απορροφηθεί αρκετά και έχουν δημιουργηθεί τουριστικά διαμερίσματα τύπου Airbnb, όπως όλοι γνωρίζουμε. Περιοχές όπως το κέντρο έχουν κορεστεί δραματικά, ενώ αυξημένα κόστη εμφανίζουν συνολικά τα ακίνητα, ακόμη και σε περιοχές εκτός κέντρου, στις οποίες μπορεί ένας φοιτητής να ρίξει το ενδιαφέρον του στην πιθανότητα που θα υπάρχει πρόσβαση σε αστική συγκοινωνία. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι φοιτητές είναι είτε να επιλέξουν τη λύση της συγκατοίκησης, είτε να κινηθούν στην αναζήτηση σπιτιού σε περιοχές πιο απομακρυσμένες από, αυτά που τους εξυπηρετούν άμεσα, και μπορούν να κινηθούν μια έξυπνη λύση, είναι κατά μήκος των λεωφορειακών γραμμών, αλλά πιο μακριά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο ιδιοκτητών ακινήτων πάντως, μια πρόβλεψη της πολιτείας να στηριχθούν ιδιοκτήτες ακινήτων για να διαθέτουν για μακροχρόνια μίσθωση τα ακίνητά τους σε φοιτητές και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην αποσυμφόρηση μιας θλιβερής πραγματικότητας που συχνά οδηγεί φοιτητές να μην παρακολουθούν μαθήματα και να επιστρέφουν στον τόπο κατοικίας τους, αλλά και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να μην αποδέχονται τις θέσεις σε σχολεία. Θα μπορούσε λοιπόν να δώσει κάποια κίνητρα, ας πούμε φορολογικά κίνητρα, ίσως μείωση του φόρου των μισθωμάτων εφόσον δοθούν σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Επίσης, η δημιουργία φοιτητικών εστιών θα έλυνε το πρόβλημα, αλλά και ένα άλλο θέμα που θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ανέγερση κατοικιών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μίσθωσης είναι η επέκταση του σχεδίου πόλης. Η λύση, θεωρώ, είναι ότι θα πρέπει το κράτος για αυτές τις περιπτώσεις να επιδοτήσει τους ιδιοκτήτες με έκπτωση φόρου ή με φάπαξ, με κάποιο ποσό επιδότηση, να επιδοτήσει τους ίδιους τους φοιτητές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα αυτά.